Τετροχιά υλοποίησης μπαίνει και επισήμως το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που θα έχει υλοποιηθεί ποτέ στον Δήμο Μαλεβιζίου και ένα από τα μεγαλύτερα συνολικά σε επίπεδο Κρήτης. Οι υπογραφές της σύμβασης της πρώτης φάσης του έργου της ανάπλασης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, που θα μεταμορφώσει την κομβική οδική αρτηρία που συνδέει το Ηράκλειο με το Γάζι, έπεσαν χθες σε πανηγυρικό κλίμα στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Είναι ένα έργο που για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και μέσα στο χρονοδιάγραμμα απαιτείται αφενός η πολύ καλή προετοιμασία από τη δική μας τη μεριά και η άψογη, η άρτια εκτέλεση από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους, από τον εργολάβο, την τεχνική υπηρεσία, την περιφέρεια Κρήτης, αλλά εμείς ζητάμε και την συνεργασία των δημοτών που επηρεάζονται από αυτό το έργο. Και αξίζουν συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, τον Μενέλο Μποχέα, τη Δημοτική Αρχή, όλοι τους εργαζόμενους, γιατί προετοίμασαν, διεκδίκησαν αυτό το έργο και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε και χρηματοδοτικά και την υπογειοποίηση της ΔΕΗ. Η ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου από τον Ξηροπόταμο μέχρι την περιοχή της Ανόδου, στο ύψος του κόμβου Τζοράκη δηλαδή, αποτελεί ένα οραματικό έργο που μελετήθηκε κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Εξασφαλίστηκαν όλες οι εγκρίσεις αλλά και οι χρηματοδοτήσεις. Μετά την ανάπλαση, ο κεντρικός δρόμος που αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου στο Γάζι θα μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για αναψυχή και περίπατου, καλύπτοντας ταυτοχρόνως τις αυξημένες επιχειρηματικές ανάγκες της περιοχής. Μετά την παρέμβαση, ο δρόμος θα έχει μεταξύ άλλων ενιαίο κατάστρωμα οδού με μία λωρίδα ανακατεύθυνση συνολικού πλάτους 6,60 μέτρα, πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού με ελάχιστα πλάτη 2,10 μέτρα, ποδηλατόδρομος λωρίδα ποδηλάτου πλάτους 1,5 μέτρα, υψηλές και χαμηλές φυτεύσεις γραμμικές στο μεγαλύτερο μήκος της εξωτερικής λωρίδας του πεζοδρομίου, ολοκληρωμένο δίκτυο για όμβρια ύδατα κατά μήκος του έργου. Αυτός ο δρόμος θα είναι ένας σύγχρονος δρόμος με μία λουρίδα ανακατεύθυνση και ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο και αστικό εξοπλισμό και αστικό πράσινο με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές οδικής ασφάλειας αλλά και εξυπηρέτησης των πολιτών δημοτών γύρω από το δρόμο. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε μια κατάσταση ελεύθερου οδοστρώματος με μεταβλητές συστηματικά σε σχέση με το πλάτος της οδού, με μη σταθερά ερίσματα, με επικίνδυνες διασταυρώσεις, με πάρα πολλά στοιχεία που προβληματίζουν και κυρίως ένα, έχουμε χώρο μόνο για το αυτοκίνητο. Αυτό είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Αυτό είναι κάτι που αλλάζει και θα δημιουργήσει και θα λέγαμε μια διαφορετική εικόνα για το μέλλον της ευρύτερης περιοχής. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, την Περιφέρεια Κρήτης, το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και από τα ανταποδοτικά του ΑΔΜΙΕ για τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής και με βάση τη μελέτη θα γίνει πλήρης εφαρμογή του σχεδίου πόλης Αγίας Μαρίνας. Με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να αλλάξει ριζικά την εικόνα του Γαζίου.